Η γύρανση είναι ένα καθολικό φαινόμενο που αφορά σε όλους τους οργανισμούς, από τους πιο απλούς έως τους πιο σύνθετους. Το νευρικό σύστημα επηρεάζεται καταλυτικά κατά τη διαδικασία της γύρανσης, τόσο σε υποκυταρικό επίπεδο, όσο και μακροσκοπικά σε επίπεδο δομών. Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται η ευπάθειά του σε συνθήκες στρες και νευροεκφυλισμού. Τα νευρικά κύτταρα είναι τελικώς διαφοροποιημένα κύτταρα. Δεν διαιρούνται, ο πληθυσμός τους δεν ανανεώνεται και πρέπει να διατηρήσουν τη φυσιολογική λειτουργία τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του οργανισμού. Η καταστροφή τους συνδέεται με την παθογένεση σοβαρών ασθενειών, όπως είναι οι σχετιζόμενες με την ηλικία νευροεκφυλιστικές νόσοι και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Παρόλο που η γύρανση είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη βιολογικά φαινόμενα, το οποίο βιώνουν όλοι οι οργανισμοί, είναι ταυτόχρονα και ένα από τα λιγότερο κατανοητά. Η ερευνητική μας δράση επικεντρώνεται στην εξιχνίαση των βασικών μοριακών μηχανισμών της γύρανσης, του νεκροτικού κυταρικού θανάτου και του νευροεκφυλισμού. Το πειραματικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιούμε είναι ονοιματώδη σε Anorhabditis elegans και για να απαντήσουμε τα βασικά μας ερωτήματα χρησιμοποιούμε τεχνικές που συνδυάζουν τη γενετική, τη γονιδιωματική, μεθόδους βιοχημίας και μοριακής βιολογίας καθώς και τεχνικές μικροσκοπίας. Οι στόχοι του ερευνητικού προγράμματος NeuronAIDS είναι πολλαπλοί και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός συστήματος για χειρισμό και απεικόνιση της λειτουργίας συγκεκριμένων νευρώνων σε ζωντανά άτομα C. elegans. Το σύστημα επίσης είναι κατάλληλο για την παρατήρηση της νευρικής δραστηριότητας κατά τη γύρανση. Η ανάπτυξη και η χρήση μιας τέτοιας τεχνολογίας θα επιτρέψει τη συστηματική μελέτη των μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση των νευρικών κυττάρων. Δεδομένου ότι οι βασικοί μηχανισμοί που διέπουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος παρουσιάζουν εξαιρετικές ομοιότητες ανάμεσα στο C. elegans και σε ανώτερους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, τα αποτελέσματά μας θα είναι χρήσιμα και για τους οργανισμούς αυτούς. Το σύστημα μικροσκοπίας του Ινστιτούτου είναι από τα πιο προωθημένα και επιτρέπει την παρατήρηση της γύρανσης σε ζωντανούς οργανισμούς. Στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στην Κρήτη έχει εγκατασταθεί ένα προηγμένο σύστημα πολυφωτονικής συναισθητικής μικροσκοπίας, το οποίο είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Το σύστημα αυτό μας επιτρέπει την παρακολούθηση και την απεικόνιση κυταρικών διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο και σε μοριακό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, με το σύστημα αυτό μπορούμε να μελετήσουμε τις κυταρικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε ζωντανά κύτταρα και ζωντανούς οργανισμούς κατά τη διάρκεια της γύρανσης. Η ομάδα, μέσω του ερευνητικού της έργου, προχώρησε στην ανακάλυψη νέων μηχανισμών, άγνωστων έως τώρα, στη διαδικασία της γύρανσης. Σε γενικές γραμμές υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας του οργανισμού να ανταποκρίνεται σε συνθήκες στρες και της μακροζωίας. Όταν λέμε στρες, δεν εννοούμε το ψυχολογικό, αλλά διάφορες καταστάσεις που επιβαρύνουν τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, όπως είναι το θερμικό στρες, οξυδοτικό στρες ή υποξία. Στο εργαστήριο έχουμε αναπτύξει ένα μοντέλο με τον C. elegans για θερμοπληξία. Όπως και στον άνθρωπο, έτσι και στο σκουλίκι, η θερμοπληξία προκαλεί κυταρικό θάνατο μέσω της νέκρωσης. Χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, έχουμε αποκαλύψει έναν προστατευτικό μηχανισμό, ο οποίος προστατεύει από τον κυταρικό αυτό θάνατο. Στην ουσία, η έκθεση του οργανισμού σε ένα ήπιο στρες πριν από την έκθεση στο οξύ θερμικό στρες έχει προστατευτικό ρόλο και εμπλέκει το οργανίδιο του Golgi που ρυθμίζει τα επίπεδα του ασβεστίου μέσα στο κύτταρο. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ο μηχανισμός αυτός είναι εξελικτικά συντηρημένος, γιατί μπορεί να προστατεύσει και νευρώνες θηλαστικών, όπως έχουμε δείξει με ποντίκια, και κατ' επέκταση μπορεί να έχει εφαρμογές και στον άνθρωπο. Η ομάδα έχει λάβει αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο και σημαντική χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. Μερικές από τις πιο αξιοσημείωτες βραβεύσεις είναι η επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το ERC,
Η βράβευση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, από το Εμπειρίκιο Ίδρυμα. Η βράβευση με το ειδικό βραβείο έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας και με το βραβείο του έρευνας του Ιδρύματος Von Humboldt. Επίσης, μέλη του εργαστηρίου, μέλη της ομάδας, έχουν βραβευτεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, από διεθνείς οργανισμούς όπως ο οργανισμός Marie Curie της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελληνικούς οργανισμούς επιχορηγήσεων. Οι βραβεύσεις αυτές και οι διακρίσεις βέβαια, εκτός από το κουράγιο που μας δίνουν να συνεχίσουμε, μας επιτρέπουν να διεξάγουμε περισσότερη έρευνα και να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα στην προσπάθεια να απαντήσουμε τα ερωτήματα που έχουμε θέσει στο εργαστήριο. Η κατανόηση των μηχανισμών της διαδικασίας της γύρανσης είναι εκείνη που θα συμβάλλει καθοριστικά στην πρόοδο της έρευνας και στην επίτευξη σημαντικών στόχων. Οι ερευνητικές μας δραστηριότητες εστιάζονται στη μελέτη των μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία και παθοφυσιολογία του νευρικού συστήματος. Δίνουμε έμφαση στους μηχανισμούς του νεκρωτικού κυταρικού θανάτου και του νευροεκφυλισμού, καθώς και στους μηχανισμούς της γύρανσης. Η κατανόηση των μηχανισμών αυτών θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών για την αντιμετώπιση σοβαρών παθολογικών παθήσεων.